Στα δικαστήρια στέλνει ο Δήμο Ηρακλείου όσους δημότες ζητούν το αυτονόητο, δηλαδή τη διαγραφή των οφειλών τους, μετά το πέρας 20 ετίας. Ο Δήμο Ηρακλείου όχι μόνο δεν διαγράφει τι ήδη παραγραφεί σα στην εφορία, αλλά κρατάει δεσμευμένου του άφημοι των δημοτών. Έτσι, οι πολίτε παραμένουν σε μια ιδιότυπη ομοιρία καθώ δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, την ώρα που πολλοί άλλοι Δήμοι τη χώρα προχωρούν σε διαγραφέ των οφειλών που παραγράφτηκαν, ιδίω σε μια μακρόχρονη περίοδο οικονομική στενότητα. Και ενώ η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν τολμάει να προβεί σε αναγκαστική ίσπραξη των οφειλών, γνωρίζοντα ότι θα ήταν παράνομη, αποσιωπά και το σχετικό καταδικαστικό. Του συνηγόρου του Πολίτη για αυτή τη στην πρακτική. Όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη, από τι 20 Δεκεμβρίου του 2018, στο γραφείο του Δημάρχου Ηρακλείου και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει φτάσει πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη, το οποίο μέχρι πριν λίγε μέρε παρέμεινε κρυμμένο στα σιρτάρια, καθώ λίγοι γνώριζαν την ύπαρξή του. Ω που ένα δημότη προσέφυγε στο συνήγορο του πολίτη, καταγγέλλοντα τη δέσμευση τη φορολογική του ενημερότητα λόγω του προ το Δήμο Ηρακλείου από πρόστιμα του κώδικα οδική κυκλοφορία. Για να λάβει ευρόντιτο ω απάντηση το πόρισμα πόρισμα που από το Δεκέμβριο γνώριζε ο Δήμαρχο και η οικονομική του υπηρεσία. Από το πόρισμα, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι η διαγραφή παραγεγραμμένων οφειλών επιβάλλεται από την αρχή τη χρηστής διοίκηση και τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών. Λαμβάνει δε χώρα χωρί να απαιτείται να προηγηθεί προσφυγή του διοικούμενου στι διοικητικέ αρχέ. Το πόρισμα του συνηγόρου του Πολίτη καταλήγει με επίκεντρο το Δήμο Ηρακλείου. Κατά την άποψη του συνηγόρου του Πολίτη, η άρνηση του Δήμου Ηρακλείου να προβεί σε διαγραφή των παραγεγραμμένων οφειλών εγείρει σειρά ζητημάτων. Ειδικότερα η εγγραφή οφειλών που έχουν παραγραφεί και δεν πρόκειται να εισπραχθούν ω έσοδα στου προπολογισμού των Δήμων δημιουργεί πλασματική εικόνα αυτών. Επίση, η παραπομπή στη δικαιοσύνη διαφορών που δίνανται να επιληθούν εξοδικαστικά δημιουργεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων, ταλαιπωρία τα των πολιτών και επιβάρυνση των προπολογισμών των Δήμων με τα δικαστικά έξοδα. Η ταμιακή βεβαίωση της οφειλής του Δημότη από πρόστιμα είχε λάβει χώρα κατά τα έτη 1986-1996, αλλά η οφειλή κατά το χρόνο αναγκαστικής εισπραξής της είχε υποπέσει στην 20 η παραγραφή. Ο πολίτης είχε προηγουμένως υποβάλει αίτηση για διαγραφή του χρέους στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως του απάντησε αρνητικά παραπέμποντάς τον στο αρμόδιο δικαστήριο.